τα φημισμένα και γνωστά σε όλη την Ελλάδα γεωργαλίδικα άλογα της Κρήτης, αλλά και της Μεσαράς, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Και υπάρχει ένας σύλλογος, ο Σύλλογος Προστασίας Γεωργαλίδικων Αλόγων. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο σε λίγα δευτερόλεπτα, που καταβάλει προσπάθειες από τη μία ο κόσμος, οι ίδιοι κριτικοί, να γνωρίσουν ένα στοιχείο της παράδοσης που έχει να κάνει με το γεωργαλίδικο άλογο, από τη μία να γνωρίζουμε τι είναι το γεωργαλίδικο άλογο και από την άλλη να μπούμε σε μια διαδικασία να προστατεύσουμε τον πληθυσμό τους. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μια επική συνάντηση στο φράγμα της Φανερωμένης, πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, δεκάδες ιδιοκτήτες, για να μην πω εκατοντάδες γεωργαλίδικων αλόγων, βρέθηκαν εκεί. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Γεωργαλίδικων Αλόγων, τον κύριο Αντώνη Νηθαυριανάκη. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας βλέπουμε, θα δούμε και τα άλογα σε λίγο. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στην υπική αυτή συνάντηση, γιατί υπάρχουν τηλεθεατές που πολύ πιθανό να μην γνωρίζουν τι είναι το γεωργαλίδικο άλογο και πώς προέκυψε αυτός ο όρος. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ναι, το γεωργαλίδικο άλογο είναι το άλογο της φυλής της Κρήτης Μεσαράς, το οποίο ξεχωρίζει από το βηματισμό του, που το κάνει αναπαυστικό και εύκολο στην ύπευσή του. Μπορεί και ένας άπειρος αναβάτης να το υπεύσει με ευκολία. Μάλιστα. Πώς προέκυψε τώρα, θα πει κάποιος, είναι διασταύρωση από δύο διαφορετικά είδη, κατηγορίες, ράτσες που λέμε. Για πείτε μας λίγο. Φημολογείται ότι είναι διασταύρωση του ντόπιου αλόγου του Κρητικού με αράβικο άλογο, το οποίο έχουν περάσει οι κατακτητές κατά καιρούς από εδώ και το έχουν κάνει τη διασταυρώση, και με το πέρασμα των αιώνων έχει προκύψει το άλογο που έχουμε τώρα εμείς στα χέρια μας. Και πάντα διαχρονικά βέβαια βοηθούσε τους αγρότες, τους παραγωγούς σε αγροτικές εργασίες, φημίζεται. Ναι, όντως ήταν ένα εργαλείο στα χέρια του κόσμου της Κρήτης. Το χρησιμοποιούσαν για όργωμα, για μεταφορά υλικών, για μεταφορά γάλα εκτινοτρόφι, για μεταφορά τροφών στα ζώα, για μεταφορά ξύλα, για διάφορες γεωργικές εργασίες ή ό,τι άλλο χρειαζόταν σε κάθε οικογένεια. Η τεχνολογία έχει δώσει και η εξέλιξή της στη θέση της, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν άνθρωποι εκεί, ναι, στις περιοχές που σε κάποιες αγροτικές, έστω και απλές εργασίες, έχουν σύμμαχο ένα γεωργαλίδικο άλογο? Ναι, υπάρχουν κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι το χρησιμοποιούν στα ζώα τους, σε βοσκή των ζωντανών. Μάλιστα. Και για τη μετακίνησή τους. Για να μπορούν, ρε παιδί, να κάνουν και για τη μετακίνησή τους και να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κάποιοι από τους τελευταίους ρομαντικούς είναι αυτοί. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι κάποιοι από τους τελευταίους ρομαντικούς, όπως το είπατε, που τους αρέσει το ζώο και που το κρατάνε, θα μπορούσαν να το αφήσουν, να το κρατάνε και βρίσκουν, νομίζω, πρόφαση να λένε ότι έχουν το άλογο αυτό. Σωστό. Για αυτή λοιπόν, τη δουλειά. Για πάμε τώρα σε αυτή τη συνάντηση εκεί ανθρώπων πραγματικά που αγαπάτε τα άλογα, τα στηρίζετε, είναι μέρος της καθημερινότητας και της ζωής σας. Για πείτε μας, πού βρεθήκατε, ποιοι ήσασταν? Ναι, είμαστε ο Σύλλογος Προστασίας Γεωργαλίδικων Αλόγων και κάνουμε κάθε χρόνο μία εκδήλωση προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, που είναι πολιούχος των Μυρών, που είναι και η πρώτη έδρα του Συλλόγου μας. Και μαζευόμαστε εκεί, φτιάχνουμε μια όμορφη εκδήλωση να δείξουμε τα όμορφα άλογά μας στον κόσμο και να το χαρούμε και εμείς οι ίδιοι, να ότι κοιτάξτε, έχουμε αυτό το ζωντανό και ούτω καθεξής. Μάλιστα, περάσατε όμορφα λοιπόν, τα υπεύσατε κιόλας, κάνετε και τη διαδρομή σας. Τα νέα παιδιά ασχολούνται, θέλουν να μάθουν πράγματα γύρω από το γεωργαλίδικο? Ναι. Όλο και περισσότερα άτομα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια νέα παιδιά. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, που έρχονται στο χώρο μας είτε να δούνε, είτε να αποκτήσουν κάποια στιγμή ένα άλογο ή για διάφορους άλλους λόγους. Μάλιστα. Έχετε να μας δείξετε κάτι εκεί που βρίσκεστε? Ναι, μπορώ. Για να δούμε λίγο, να μπούμε στο κλίμα εκεί, να βοηθήσουμε τον πρόεδρο λίγο. Να μπούμε λίγο στο κλίμα, να δούμε κάποια άλογα, αν γυρίσετε και την κάμερα, πρόεδρε.
Μισό λεπτό. Να δούμε λίγο, αν μπορούμε να δούμε εντωμεταξύ, Θεοδώρα, κάποιες... Δεν μπορούν να το φτιάξω. Δεν πειράζει. Αν γυρίσετε, Θεοδώρα, να δούμε λίγο στο πλήρη οθόνη. Έτσι, μπράβο. Αν μπορείτε πρώτα να γυρίσετε απλά την κάμερα, μην κάνετε την αναστροφή. Να γυρίσετε την κάμερα για να δούμε εκεί πέρα κάποια από τα άλογα. Βλέπουμε εδώ πέρα τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος υπεύει το Γεωργαλίδικο. Πραγματικά είναι εικόνες και πλάνα που έχουν κάνει το γύρο όχι μόνο της Κρήτης, μέσα από τα social media και της Ελλάδας. Και είναι και πολλά τα σχόλια τα οποία έχουμε από κάτω. Σε αντίθεση με το επόμενο θέμα, σε λίγα λεπτά θα πάμε, που έχει να κάνει με κακοποίηση ζώου. Αυτές είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, είναι δύο διαφορετικές εικόνες, είναι δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Και ξέρετε κάτι, είναι και διαφήμιση της Κρήτης, το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί στα, και ψηλά σε κάποιες περιοχές της ενδοχώρας, αλλά και στα παιδινά έχουν αυτά τα γεωργαλίδικα, τα αγαπούν. Δεν τα ζορίζουν βέβαια όπως παλιά, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί κάποιος τώρα να χρησιμοποιήσει τις, σε αγροτικές εργασίες τα άλογά τους όπως παλιά, αλλά τα έχουν κατά κάποιο τρόπο και είναι μέρος μιας ξεχωριστής, νοσταλγικής, αυτό που είπα, συζήτηση με τον πρόεδρο, καθημερινότητας. Λοιπόν, να δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα στον πρόεδρο. Αν μπορεί να μας δείξει κάποια, γιατί έχει κάνει προετοιμασία, όχι τίποτα άλλο. Έχει προετοιμάσει, έχει βγάλει τα άλογά του έξω και μας είχε πει πρέπει να τα δείξουμε, οπωσδήποτε. Και αυτό θα επιχειρήσουμε και γι' αυτό δίνουμε και λίγο χρόνο. Σε αντίθεση με το επόμενο θέμα, εκεί στη Τζιά, όπου ένας ιδιοκτήτης έσυρε στον κρεμό εκεί το άλογό του και πραγματικά οι εικόνες είναι εφιαλτικές. Λοιπόν, το άνοιξε ο πρόεδρος, τα καταφέραμε, είδατε εδώ στην Κρήτη σήμερα, υπομονή να έχουμε. Λοιπόν, πρόεδρε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Τι βλέπουμε τώρα, πού τα έχετε αφήσει, για πείτε μας τώρα, σε ποια περιοχή είστε και τι βλέπουμε? Είμαι στο Καμιλάρι, κοντά στο Ναφραθιά, μια περιοχή κοντά στην παραλία. Εδώ είναι ο χώρος ο δικός μου, που έχω τα άλογά μου. Και τα έβγαλα λίγο έξω για την εκδήλωση. Είναι ήρεμα. Το ένα είναι ελεύθερο, το βλέπετε, το άλλο το κρατάω με ένα σκηνή. Αυτά το ένα πλησιάζει ούτως ή άλλως, θα πω εγώ. Πόσα άλογα έχετε? 6 άλογα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, στην κατοχή μου. Μπράβο. Τα έχω επειδή έχω χόμπι, μ' αρέσουν, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Τα υπεύετε σε καθημερινή βάση? Καθημερινά δεν θα το έλεγα γιατί δεν έχω το χρόνο λόγω της εργασίας, αλλά όποτε βρίσκω ευκαιρία δεν το αφήνω, δεν την αφήνω. Μάλιστα, να πάει χαμηλή. Μάλιστα. Λοιπόν, υγεία να ευχηθούμε, να είστε καλά και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και εσάς και θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Μυρών για τη συμπαράσταση που μας έχει κάθε χρόνο στην εκδήλωση που κάνουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά.